Το project 1. Βρίσκομαι στο soundtrack, στην κεντρική σελίδα και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω ένα καινούριο project. Πατάω Enter Studio φορτώνει η σελίδα και θα φτιάξω ένα μουσικό project που θα αφορά το ρυθμό. Είμαστε στο musical element του ρυθμού, οπότε δημιουργούμε ρυθμούς. Λοιπόν, πατάω Make Music, Create Music Project και προσθέτω ένα νέο track. Add new track, drum and beat. Ωραία. Αν πατήσω H, έχω το κανάλι που πρόσθεσα. Εδώ πέρα το κυκλάκι που δείχνει το ταμπούρο είναι το Show Instrument, οπότε πατάω πάνω του, με ξαναβγάζει εδώ. Αν πατήσω πάλι πάνω του εδώ, θα μου δώσει την επιλογή να διαλέξω ποια από τις drums θέλω. Terminal. Ακούγεται έτσι. Η Swiss. Ακούγεται έτσι. Η Red. Η Pop and Snap. Εγώ θα διαλέξω μία που λέγεται Clean and Black. Πάω εδώ πέρα λοιπόν, την επιλέγω, κλείνω. Βλέπετε λέει Clean and Black. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το project μου. Θα ξεκινήσω την εγγραφή μου με το Basic Pattern. Θα φτιάξω το Basic Pattern. Το Basic Pattern θέλω να περιλαμβάνει από όλο το set της drums που βλέπετε εδώ μπροστά σας στην κάτωψη, θέλω να περιλαμβάνει το A, το D και το X. A που είναι το kick, το ταμπούρο, το η μπότα, συγγνώμη η μπότα μου, το kick, μπότα. D που είναι το snare, το ταμπούρο και X που είναι το στεφάνι του ταμπούρου, το rimshot. Οπότε το basic pattern θα περιλαμβάνει kick, snare, rimshot. Θέλω να γράψω μόνο ένα μέτρο, οπότε το loops που βλέπετε εδώ πέρα να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται, το έχω ενεργοποιημένο, να μεγενθύνω λιγάκι, και το πάω μόνο σε ένα μέτρο, στο πρώτο μέτρο. Μπορώ να το μεταφέρω όπου θέλω από ό,τι βλέπετε, να το μεγαλώσω, να το μικρύνω και από τη μία μεριά και από την άλλη. Θέλω λοιπόν μόνο ένα μέτρο να γράψω, το πρώτο μέτρο. Πρέπει να ρυθμίσω το μετρονόμο σε τι ταχύτητα είναι το tempo. Το tempo μου να μην είναι τόσο γρήγορο, το θέλω λιγάκι πιο αργά εγώ. Εδώ είναι ανοιχτός ο μετρονόμος, η ρυθμίση του μετρονόμου είναι εδώ. Αυτή είναι η ήχη του μετρονόμου, θέλω το tick εγώ να ακούγεται, το επέλεξα. Το volume του καλό είναι και να μου μετράει 2, 1, κανένα, 1. Ένα μέτρο να μου μετράει πριν κάνει την εγγραφή. Ο χρόνος είναι ρυθμισμένος στα 4 τέταρτα εξ αρχής, οπότε θέλω να μετρήσει 4 χρόνους πριν κάνω την εγγραφή. Γι' αυτό λέει μέτρα ένα μπαρ. Ένα μπαρ είναι το μέτρο. Λοιπόν, ξεκινάω να γράψω A, D και X λοιπόν. 1, 2, 3, 4. Έγραψα αυτό. Ό,τι πρόλαβα λοιπόν, για να δω στο pattern. Τι μου έγραψε, μου ζητάει να κάνω quantize. Του λέω, κάνω το. Και τώρα μπορώ να ακούσω το pattern που έγραψα. Ωραίο βγήκε. Ωραία. Τώρα βλέπετε λοιπόν ότι το instrument με το pattern επικοινωνούν. Καθώς παίζω στο instrument, η πίεση του δαχτύλου μου στο πληκτρολόγιο λαμβάνεται σαν ευαισθησία, οπότε ισορροπεί και την αντίστοιχη ένταση. Εγώ θέλω όμως όλα να έχουν την ίδια ένταση αυτή τη στιγμή, οπότε θα κλικάρω και θα ξεκλικάρω στα ίδια σημεία
ακριβώς τα ίδια σημεία που έχει γράψει για να ισορροπήσουν οι εντάσεις. Το κάνω λοιπόν σε όλα τα τετραγωνάκια και θα ακούσετε ότι τώρα έχουν ισορροπήσει οι εντάσεις, να παίξει από την αρχή. Αν θέλω να κάνω κάποια αλλαγή τώρα, κάτι δεν μου αρέσει, μπορώ να την κάνω από ό,τι βλέπετε. Ωραία, το κρατάω αυτό, μου αρέσει. Έχω γράψει λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, kick, snare και rimshot. Πολύ ωραία. Το basic pattern είναι έτοιμο λοιπόν. Αφού έχω έτοιμο το basic pattern, πάω να φτιάξω τη δομή που σας ζήτησα. Η δομή περιλαμβάνει 8 μέτρα. Ήθελα να κάνετε 8 μέτρα λοιπόν. Οπότε πιάνω εδώ πέρα το μοτίβο που έχω κάνει και το τραβάω δεξιά να πάει 8 φορές το ίδιο. Το έκανα λοιπόν. Αυτό που πρέπει να κάνω τώρα, σας ζήτησα να μην είναι όλο ωστινάτο, να μην επαναλαμβάνεται 8 φορές το ίδιο, αλλά να σπάει με φιλ στο 4, στο 4ο μέτρο και στο 8ο μέτρο. Έκανα ένα μέτρο παραπάνω από ό,τι βλέπω loop. Πρέπει να πάω εδώ, 8 μέτρα ζήτησα. Όχι 9, 8 μέτρα λοιπόν κάνουμε. 3 ωστινάτο, 4ο φιλ, άλλα 3 ωστινάτο, 8ο φιλ. Πώς θα κάνω τα φιλ τώρα? Πρέπει να πάω αυτόν εδώ τον 4 να διαχωρίσω το 4ο μέτρο. Οπότε το πάω εδώ πέρα, πατάω δεξί κλικ και split region. Αλλά πρέπει να αποχωριστεί εντελώς το 4, άρα πρέπει να το κάνω και εδώ, στην άλλη μεριά, στο 5. Split region. Φιλ λοιπόν θα φτιάξω στο 4ο μέτρο, αλλά και στο 8ο. Πάω και στο 8ο, πατάω πάνω του να κοκκινήσει και μετά δεξί κλικ, split region. Είμαι έτοιμος τώρα για να φτιάξω τα φιλ στο 4 και στο 8. Λοιπόν, βλέπετε ότι τα 3 ωστινάτο μαζί, τέταρτο θα γίνει φιλ μόνο του. Άλλα 3 ωστινάτο, δηλαδή ωστινάτο αυτά που επαναλαμβάνονται τα pattern. Και εδώ θα φτιάξω το φιλ 2 στο 8 μέτρο. Λοιπόν, για να κάνω στο 4 το φιλ, πάω αυτό το loop πάνω από το 4 να παίζει όλη την ώρα. Εντάξει, το ρυθμίζω όπως θέλω, είπαμε αυτό, πάνω στο 4. Πατάω play να παίζει όλη την ώρα. Πάω στο show instrument εδώ. Και πάω να το δω στο pattern. Αν δεν σας πάει κατευθείαν στο 4, θα πρέπει να πατήσετε το follow beat για να σας πάει, και αν δεν κόβει κάτι, προσαρμόστε το δεξιά-αριστερά να βλέπετε όλο το 4ο μέτρο. Λοιπόν, για να σπάσω λοιπόν τη μονοτονία, να το αλλάξω λιγάκι λοιπόν προς το τέλος του. Μόνο και μόνο αυτή η αλλαγή μπορεί να θεωρείται φιλ, παιδιά. Γιατί το αυτή σπάει τη μονοτονία του προηγούμενου pattern που επαναλαμβάνεται 3 φορές. Δεν θα κάνω τίποτα άλλο, μόνο αυτή τη μικρή αλλαγή ακουστικά μου δίνει την αίσθηση, ίσως αν βγάλω και αυτό. Οπότε φίλοι, μπορεί να κάνω ή με απλοποίηση, simplification ένα pattern, ή να δημιουργήσω ένα more complex pattern, λέμε, ένα πιο πολύπλοκο, και τα δύο μπορούν να γίνουν για να δώσω την αίσθηση της αλλαγής. Εδώ λοιπόν έκανα simplification. Έτοιμο το φιλ στο 4. Πάω να κάνω και φιλ στο 8. Πήγα λοιπόν το loop πάνω από το 8. Ξανά show instrument. Pattern. Ωραία, να πάω λίγο πιο δεξιά.
Μένω εκεί. Έκανα ένα simplification προς το τέλος. Το άλλαξα και λίγο στην αρχή εγώ, εντάξει. Πολύ εντελώς δεν το πειράζω από ό,τι βλέπετε. Δεν είναι εντελώς ένα καινούργιο pattern τα field. Πάνω σε αυτό που υπάρχει, κάνω μικρές αλλαγές. Ωραία. Για να τα ακούσω όλο, να δω αν είναι λειτουργικό. Πάω από την αρχή λοιπόν. Το βάζω να παίξει από την αρχή. Ωραία. Αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να προσθέσω, πάω πάλι στο Show Instrument, να προσθέσω ένα Room Effect. Αν δεν το έχει έτοιμο, πατάω στο Effect, μου έχει ένα Room Effect έτοιμο. Αν το απενεργοποιήσω, πώς ακούγεται. Άδειο χωρίς δωμάτιο. Με το Medium Room, μπορώ να θέλω να αυξήσω την ένταση του δωματίου, να είναι πιο μεγάλο. Ή μπορεί να βάλω κάποιο άλλο δωμάτιο. Να παίζει ο drummer σε μια εκκλησία. Μικρή εκκλησία. Ή αν έχει μεγάλο θόλο, να είναι μεγάλη εκκλησία. Καλά, ψάχνω να βρω. Κάτι που ακούγεται ωραία βέβαια. Αυτό δεν ακούγεται ωραία. Halloway. Νομίζω το medium room που είχε. Καλό ήτανε. Το αφήνω εκεί λίγο παραπάνω. Ωραία. Έτοιμο και το room effect. Το basic pattern μου είναι έτοιμο. Εδώ έχω τελειώσει με το basic pattern. Χρησιμοποίησα λοιπόν A, D και X. Kick, snare και rimshot. Μπότα, ταμπούρο και το στεφάνι του ταμπούρου. Είμαι έτοιμος για το δεύτερο βήμα. Θέλω να φτιάξω πάνω στο basic pattern κάποια κανάλια cross rhythm. Δύο κανάλια cross rhythm θα φτιάξω. Ξεκινάω λοιπόν, για να έχω ακριβώς την ίδια drums, πάνω εδώ πέρα στο track option που είναι τρεις τελίτσες, θα πατήσω duplicate track, για να μου φανερώσει ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις, την ίδια drums, το ίδιο room effect που είχα βάλει και μου ντουμπλάρει, μου κάνει copy ακριβώς το ίδιο κανάλι. Αλλά εγώ αυτό το διαγράφω, για να γράψω εδώ το πρώτο cross rhythm. Το πρώτο cross rhythm θα το γράψω με το Q, το E και το T, που είναι τα toms. Το high tom, το Q, το mid tom και το low tom. Συχνοτικά λοιπόν το υψηλότερο τύμπανο, το Q, το μεσαίο τύμπανο, το E και το χαμηλότερο τύμπανο, το T. Τα toms λοιπόν. High tom, mid tom και low tom. Πάω λοιπόν να βρω ένα αριθμό που ταιριάζει στο basic pattern. Αυτό θα το κάνω, μια πρόβα θα το ψάξω δηλαδή. Θα βάζω να παίζει το basic pattern και θα πάω να δω από πάνω να δοκιμάσω τι του ταιριάζει. Δεν θέλω τα φιλ, θέλω να γράψω ένα μέτρο πάλι. Θα κάνω την ίδια διαδικασία, οπότε πάω να μου παίζει ένα μέτρο το πρώτο μέτρο. Ένα μέτρο θα γράψω μόνο. Κάνω πρόβα πάνω στο πρώτο μέτρο.
Ωραία, πάω να γράψω λοιπόν, κάτι δοκίμασα, κάτι βρήκα. Από την αρχή λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Έγραψα αυτό. Πάω στο pattern να το ακούσω. Μου ζητάει quantize, το κάνω. Δεν χρειάζομαι πλέον το kick, το snare. Καλά, βάζω play και θα μου τα εμφανίσει μόνο του. Quantize το ξανακάνω αφού μου το ζητάει. Ότι δεν χρειάζομαι, ότι δεν χρειάζομαι. Ωραία. Mid tone, high tone και low tone. Τα ακούτε. Ξανά θα κλικάρω και θα ξεκλικάρω να πάρουν την ίδια ένταση, γιατί σας ξαναλέω ότι παίζοντας από την κάτωψη της drums δέχεται την ευαισθησία της πίεσης, οπότε κάνει διαφορετικές δυναμικές. Τώρα που κλίκαρα και ξεκλίκαρα στα ίδια σημεία, οι δυναμικές είναι ίδιες. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να μην γράψει στο instrument και να γράψει κατευθείαν στο pattern, οπότε δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα. Εμένα με βολεύει να γράφω στο instrument, γιατί έχω την αίσθηση του ρυθμού. Παίζω εκείνη την ώρα, μπορώ να καταλάβω καλύτερα τα pattern, να τα δημιουργήσω. Λοιπόν, αλλά μπορεί κάποιος κατευθείαν να τα συνθέσει στο pattern, εδώ στα τετραγωνάκια. Ωραία, θα το κρατήσω. Να δω αν θέλω να κάνω καμία αλλαγή μόνο. Ωραία, θα κάνω αυτή τη μικρή αλλαγή. Λοιπόν, κρατάω αυτό. Κάνω ό,τι έκανα για το basic pattern, παιδιά. Το cross rhythm κανάλι με τα toms θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Επαναλαμβάνω 8 φορές. Πάω να αποσπάσω μόνο του το τέταρτο μέτρο για να κάνω fill. Πατάω να κοκκινήσει, να γίνει σκούρο. Δεξί κλικ, split region. Το ίδιο και για το 8, πατάω να γίνει σκούρο, δεξί κλικ, split region. Πάω το loop πάνω από το τέταρτο μέτρο για να δημιουργήσω fill. Αυτό. Πάω να κάνω ένα δεύτερο φιλ στο 8 μέτρο. Κρατάω αυτό. Πάντα ακούσω όμως όλο μαζί για να δω αν είναι λειτουργικό. Από την αρχή λοιπόν. Ωραία, μια χαρά ταιριάζει. Πάω στο show instrument να δω και εδώ το εφέ του. Αλλά στο δω μόνο του πλέον. Πατάω τα ακουστικά, αυτό είναι το mute, αυτό είναι το solo. Παίζει solo τώρα το κανάλι. Να δω το room effect του.
Είναι το ίδιο από πριν επειδή είχα πατήσει duplicate track. Μπορώ να θέλω να τα αλλάξω. Κρατάω αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Ωραία. Πάω να κάνω το δεύτερο cross rhythm κανάλι. Είμαι έτοιμος με το πρώτο. Ξανά duplicate track. Σβήνω όλη αυτή την εγγραφή. Και πάω να γράψω τα hi-hat στο δεύτερο cross rhythm κανάλι. Το hi-hat είναι το 8 open hi-hat, είναι δύο πιατίνια ενωμένα μαζί, τα οποία βρίσκονται ακριβώς αριστερά πάνω από το ταμπούρο, και αυτό το hi-hat έχει και ένα πετάλι που με το πόδι μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει το close hi-hat που είναι το U. Το close λοιπόν κλείνει μεταξύ τους τα δύο πιατίνια και παίζει με τις μπαγκέτες στο drummer, ή το O που είναι το pedal, να το αφήσει λίγο ανοιχτό ή να πατήσει με το πεντάλι, να ανοιγοκλίνει λίγο και να κάνει διαφορετικές χρειές στο hi-hat. 8 λοιπόν, U και O. Πάω να κάνω λοιπόν ένα μέτρο πάλι για να κάνω εγγραφή, αλλά πριν την εγγραφή να κάνω μια πρόβα στο ένα μέτρο, να δω τι ταιριάζει σαν pattern. Ωραία, το βρήκα. Πάω να το γράψω. 1, 2, 3, 4. Ωραία, το έγραψα. Για να δω τι έγραψα στο pattern. Μου ζητάει quantize, πατάω play. Ξανά μου ζητάει quantize, το πατάω. Κλείνω αυτά που δεν θέλω. Βλέπω τα hi-hat, close, open και pedal. Πάλι θα κάνω click για να πάρουν την ίδια δυναμική όλα. Το ίδιο σημείο, ωραία, για να τα ακούσω. Ωραία, το open μου κρατάει πολλή ώρα, εκτός αν του βάλω το pedal μετά και το διακόψει. Το κάνω αυτό λοιπόν την αλλαγή, είμαι έτοιμος. 8 φορές το ίδιο και ξανά η ίδια διαδικασία, παιδιά. Split region, να αποσυνδέσω το τέταρτο μέτρο να κάνω fill. Στο 4 και στο 8. Πάω λοιπόν το loop αυτό πάνω από το 4, τέταρτο μέτρο, να κάνω fill και για το δεύτερο cross rhythm κανάλι που έχει τα hi-hat. Κάνω αυτό. Πάω και στο 8. Οπ, ακριβώς στο 8 θέλω να πάω, εδώ. Πάμε να το δω στο pattern. Θα μπορούσα να προσθέσω εδώ, θα του τέριαζε. Και κάποιο άλλο, εκτός από το hi-hat, θα μπορούσα να προσθέσω τα crash, παιδιά, είναι το 1 και το 9, τα πιατίνια, τα crash. Εντάξει, θα μπορούσα να προσθέσω ένα crash εδώ. Αν πατήσω add στο τελείωμα του fill και το αλλάξω και πατήσω να είσαι το crash, που είναι το crash. Και να κάνω αυτό. Ακόμα και άλλο crash θα μπορούσα να βάλω, γιατί έχει δύο crash από ό,τι είδατε. Τρία βασικά έχει. Ωραία.
αφήνω αυτό. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν, έχω ετοιμάσει το Basic Pattern με τα δύο crossfit κανάλια. Ένα για τα toms και ένα για τα hi-hat. Ας το ακούσω μόνο του σωλιστικά το hi-hat, να δω και το room effect, μόνο αυτό μου έμεινε. Είναι από πριν το ίδιο, αλλά μπορεί να θέλω να το αλλάξω. Να βρω κάτι που ταιριάζει καλύτερα. Αφήνω αυτό. Τα ακούω όλα μαζί. Απ' την αρχή. Τώρα μου έχει μείνει η μίξη. Η μίξη θα ξεκινήσει από το basic pattern. Έτοιμος. Το basic pattern θα πάει στις 90 μοίρες η ένταση, που είναι η μέση. Οπότε έχω περιθώριο να φτιάξω balance με 90 μοίρες αριστερά και άλλες 90 δεξιά. Οπότε θα ισορροπήσουν τα επόμενα κανάλια ένα-ένα. Πάω να τα ακούσω. Μόνο του το basic pattern είναι στις 90 μοίρες. Πάω να προσαρμόσω για να ισορροπήσει το πρώτο cross rhythm. Κάπου εκεί καλά είναι. Και πάω να ακούσω μόνο του το basic pattern με το δεύτερο cross rhythm κανάλι, τα hi-hat. Είναι δυνατά. Κάπου εκεί. Για να δω και τα δύο cross rhythm μεταξύ τους. Μια χαρά είναι εκεί η μίξη. Οπότε το project του ρυθμού είναι έτοιμο. Έχετε ολοκληρώσει το project 1, ένα στάδιο λοιπόν που αφορά το ρυθμό. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε προσθέτοντας έτοιμα loops. Βέβαια κάποιος θα μπορούσε να συνεχίσει cross rhythm κανάλια όσα θέλει, γιατί από ό,τι βλέπετε στην κάτωψη της dance έχουμε και το ride που είναι το 7. Μπορούσε να προσθέσει κάποιος το 7 και το Y που είναι το ride με ένα νέο cross rhythm κανάλι. Πλέον θα μπορούσε να το βάλει μόνο σε μερικά σημεία. Έχουμε και αυτά τα other, τα έξτρα. Οπότε, εγώ ζητάω αυτά που σας έδειξα. Αν θέλει κάποιος κάποιο έξτρα cross rhythm κανάλι, μπορεί να το κάνει. Γιατί όχι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε loops. Καθώς παίζει, πηγαίνω στις δύο νότες. Ανοίγω, τα loops είναι εδώ. Πατάω χ. Καθαρίζει εδώ πέρα, οπότε θέλω να προσθέσω με τη σειρά που θα σας τα πω. Μπάσο, πιάνο, κιθάρα και σύνθε. Πατάω στα μπάσα, μου δείχνει από κάτω τα μπάσα. Αν πατήσω play θα τα ακούσω. Δεν μου αρέσει αυτό, να ακούσω άλλο. Ακούω διάφορα, όποιο μου αρέσει το προσθέτω. Έχει πάρα πολλά, από ό,τι βλέπετε εδώ ο κατάλογος. Για να τα ακούσετε όλα θέλετε πάρα πολύ χρόνο. Δεν γίνεται να τα ακούσετε όλα. Θα βρείτε κάποιο που ταιριάζει
σας αρέσει. Ωραία, ας πάω να διαλέξω ένα εγώ από την αρχή που μου άρεσε. Διαλέγω το Acoustic Bass, πατάω διπλό κλικ πάνω του και προστίθεται. Έχει προστεθεί, παιδιά. Θα του κάνω balance, μίξη με το βασικό pattern. Το ανοίγω. Καλά είναι εκεί. Από ό,τι βλέπετε είναι σε G τονικότητα, κλειδί G. Το λέει και εδώ πάνω στο Edit. Transpose G. Το G είναι Major, G Major εννοείται, εφόσον δεν έχει το M μικρό. Άρα θέλω να ακούω όχι any scale από εδώ και πέρα, αλλά μόνο Major μοτίβα loops. Πάω να διαλέξω ένα πιάνο. Πατάω πιάνο. Τι του ταιριάζει, για να δω. Ακούω τα πιάνα μου, κάτι που ταιριάζει. Ας πούμε ότι αυτό. Ή το κάνω drag λοιπόν, ή διπλό κλικ πάνω του, ή drag αλλιώς, το σέρνω και το φέρνω εδώ. Πάω να το ανοίξω και αυτό. Θα φτιάξω μίξη, να τα ακούσω μεταξύ τους τον μπάσο με το πιάνο. Καλά είναι, μαζί με το basic pattern. Ίσως θέλει λίγο δυνάμωμα το bass. Ωραία. Πάω να βάλω και μια κιθάρα. Πατάω όχι με καθαρίσει. Λέγω κιθάρα. Λοιπόν, όποια σας αρέσει. Ας πούμε ότι είναι αυτή. Διπλό κλικ, την προσθέτω. Δεν πολύ ταιριάζει. Τη σβήνω. Τη λίτρα. Δεν μου άρεσε. Ούτε αυτό μου αρέσει. Θέλει λίγο ψάξιμο λοιπόν. Σε G λέει. Για να δω αυτή. Θα βάλω αυτήν, διπλό κλικ. Ωραία. Πάω να φτιάξω balance, να κλείσω τα κρουστά.
Βάζω το basic pattern. Καλά είναι. Θα βάλω και ένα σύνθε. Ας βάλω ένα σύνθε πάντου. Προσθέτω αυτό, το ακούω με τα loops, ένα-ένα με τον μπάσο. Το δυναμώνω να κάνω μίξη μεταξύ του με τον μπάσο. Μετά ένα-ένα όργανο με το πιάνο. Ωραία, με την κιθάρα. Ωραία, καλά είναι. Το πιάνω και η κιθάρα να κάνω μίξη. Μια χαρά είναι. Και τον μπάσο. Ωραία. Είναι καλή η μίξη μου αυτή. Από εκεί και πέρα προσθέτετε ό,τι θέλετε. Έχει και ήχους, sounds. Ό,τι ήχους θέλετε μπορείτε να βρείτε. Να βάλω bed sinking. Το προσθέτω και αυτό. Οπ, το μεγάλωσε. Εγώ θέλω να το κόψω εδώ. Μισό λεπτό. Μέχρι το 8 θέλω να κάνω. Split region. Και το πετάω αυτό. Κρατάω μόνο αυτό. Το ανοίγω. Χαμηλώνω. Το project μου είναι έτοιμο μαζί με τα loops και κάποιους ήχους. Τώρα, για να τελειώσουμε, το μόνο που μένει είναι το 3D effect που θα προσθεθεί μόνο στα loops. Οπότε ξεκινάω με τα loops στον μπάσο όπως τα έβαλα, να ακούσω το 3D effect. Πάω πάνω λοιπόν. Πήγα πάνω στο instrument, show instrument, εντάξει, add effect, 3D effect. Τι κάνει το 3D effect? Μου δίνει την ψευδέστηση που βρίσκομαι στο χώρο. Όπως βλέπω ένα live stage, ένα πάλκο που παίζουν μουσική σε μια συναυλία, που κάθεται ο μπασίστας κάπου δεξιά πίσω. Άρα δίνω αυτή την ψευδέστηση, όχι near, τον βάζω above, ωραία. Κάπου εκεί να ακούγεται στο χώρο. Οπότε κάνω ένα 3D panning, μοίρασμα 3D, όπως θα βλέπατε αληθινά μια συναυλία, τους μουσικούς να κάθονται πάνω στο stage. Φτιάχνω λοιπόν 3D effect για όλα τα όργανα, πάω στον πιανίστα, πατάω πάνω, add effect, 3D, ο πιανίστας κάθεται κάπου αριστερά πίσω. Τον βάζω αριστερά. Below, μάλλον. Το ακούω και ακουστικά να ακούγεται ωραία.
κάπου εκεί τον αφήνω στον ER και θα δω. Ωραία. Πάω στην κιθάρα. Η κιθάρα κάθεται μπροστά, συνήθως δεξιά. 3D Effect. Νία, θα σου αφήσω νία στον κιθαρίστα. Το Synthesizer. Αφού έχω και πιάνο, συνήθως υπάρχουν δύο keyboard. Ο ένας κάθεται αριστερά πίσω, ο άλλος δεξιά πίσω. Ανάμεσα από τον μπασίστα και τον drummer. Τον βάζω κάπου εκεί στο χώρο. Ίσως μετά το 3D effect θα πρέπει να ξανακοιτάξετε λίγο τη μίξη. Τα πουλιά θα έρχονται από μακριά, κάπου πίσω. Οπότε πρέπει να ξανακοιτάξω και τη μίξη μεταξύ τους. Να, τα πουλιά θέλουν λίγο δυνάμωμα τώρα. Ξανά η μίξη από την αρχή λοιπόν, μετά το 3D panning. Με το πιάνο είναι καλό το μπάσο. Με την κιθάρα καλό. Και με το synthesizer. Είμαι έτοιμος, παιδιά. Το project μας είναι έτοιμο. Περιμένω από όλους σας να το ονομάσετε Project One. Αν έχετε κάνει περισσότερα, Project One. .1. Τώρα, αυτό που φτιάξαμε είναι ένα θέμα α, ένα 8μετρο κεφαλαίο α, ας το ονομάσουμε. Έχει δομή 3 οστινάτο, 4 φύλ, αλλά 3 οστινάτο, 8 φύλ. Από το 9 μέτρο θα ξεκινήσετε την ίδια διαδικασία, άλλο ένα 8μετρο, με διαφορετικό ρυθμό, basic pattern, καινούριο basic pattern, αλλά την ίδια drums. Θα προχωρήσετε στο 9, ένα νέο pattern ρυθμικό που θα ταιριάζει, με νέα cross rhythm κανάλια, νέα που ταιριάζουν στο καινούριο basic pattern, αλλά θα χρησιμοποιήσετε τα ίδια όργανα και εννοείται ότι το πρώτο crossing θα έχει τα toms πάλι και το άλλο το hi-hat πάλι. Τώρα αν θέλετε να κάνετε μικρές παραραγούλες, να προσθέσετε κάποια άλλα κροζί, ok. Διαφορετικός ρυθμός λοιπόν, καινούριο 8μετρο με την ίδια δομή και καινούρια loops. Οπότε να έχουμε ένα θέμα, το πρώτο 8μετρο θα το ονομάσουμε α κεφαλαίο και το δεύτερο 8μετρο δίπλα του θα το ονομάσουμε β κεφαλαίο. Οπότε φτιάχνουμε μια δομή AB, σύνολο 16 μέτρα. Καλή συνέχεια και περιμένω τα project σας, collaboration. Αν συνεχίσετε ήδη αυτά που κάνετε, τα διορθώσετε σύμφωνα με αυτά που σας είπα σήμερα, τότε θα τα λάβω. Αλλιώς, άμα είναι καινούργια, μην ξεχάσετε να κάνετε collaboration. Και για να σας θυμίσω, collaboration στα δύο ανθρωπάκια, πατάτε το invite. Μέσα στο project σας, λοιπόν, πατάτε το invite και βλέπετε εδώ πέρα ή προσθέτετε το όνομά μου και με βρίσκετε. Αν δεν γίνει με αυτόν τον τρόπο, από κάτω να το εμφανίζει να πατήσετε invite, τότε κάνετε copy αυτό το link και μου το στέλνετε σε μήνυμα στο Teams. Καλή συνέχεια. Να κάνω save. Save us, μην ξεχάσετε. Project One το ονομάζεται. Εκτός αν έχετε κι άλλα. 1.1, αν είναι δεύτερο 1.2, αν είναι τρίτο 1.3, εντάξει, και πάλι λέγοντας. Καλή συνέχεια από μένα.